συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Στο διαρρεύσαν διάστημα, όπως είχαμε εντολή από την ίδια την διάσκεψη και κατά την υποχρέωση του Συντάγματος, γίνανε ορισμένες ενέργειες έτσι ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο για μια ευρύτατη συμφωνία στο θέμα της συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Επισημαίνω, από στήθους μιλάω, δεν είναι κάποια γραπτή τοποθέτηση, επισημαίνω ότι έγινε συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία έγινε μια πλούσια συζήτηση για την ουσία του θέματος μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή, για να είμαι πιο ακριβής, το είπαμε και στην Ολομέλεια, μετά τη διαρροή επί της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με βάση την οποία όμως από κοινού, και δεν υπήρξε κάποια ένσταση επ' αυτού, κληθήκαμε να επιταχύνουμε κάποια βήματα, να μην περιμένουμε την δημοσίευση της απόφασης, που σίγουρα θα μας έδινε και θα μας δώσει στο μέλλον τα επιπλέον στοιχεία και ως προς το σκεπτικό και ως προς το εύρος της. Αλλά προκαταλάβαμε κατά κάποιο τρόπο το εύρος, δηλαδή το σύνολο των θεμάτων στα οποία πιθανολογούμε ή πιθανολογείται ότι μπορεί να υπήρχαν ενστάσεις, μπορεί να υπήρχαν ζητήματα. Και ως εκ τούτου έγινε μια συζήτηση στην οποία στο αποτέλεσμα, στο τέλος αυτής της συζήτησης, ανεστάλλει το άρθρο του νόμου 4339 με βάση το οποίο οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης για τους συγκεκριμένους λόγους που είχαν αναλυθεί, και εγώ δεν θέλω τώρα να βαρύνω το κλίμα, είχαν περάσει προς τον Υπουργό, και ταυτόχρονα επικουρικά επιπλέον συνομολογήθηκε ότι και στο ζήτημα του αριθμού των αδειών των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, ευρύ εκπομπής στο ψηφιακό φάσμα, HD κτλ. Μιλάμε δηλαδή για τους συγκεκριμένους σταθμούς, όπως και για το ζήτημα του τιμήματος, δηλαδή δύο επιπλέον θέματα πάνω στα οποία υπήρχαν και διαφορές και είχε αναπτυχθεί μια συζήτηση. Δεν θα αρκούσε, όπως έλεγε ο νόμος 4339, η έκφραση γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά μπήκε σαφώς ότι θα πρέπει να είναι σύμφωνη η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κάπως έτσι, ας πούμε, νομοθετικά η Ολομέλεια βοήθησε στην συζήτηση, διευκρίνησε ζητήματα σοβαρά. Αμέσως μετά υπήρξαν ή και λίγο πριν, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και ύστερα, δημόσιες προτάσεις από τις ηγεσίες κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη θέση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ονόματα, ας πούμε, πολύ σοβαρά, προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, με εμπειρία και με κύρος. Όπως είναι απολύτως αυτονόητο και νομίζω σωστά πράξαμε, δεν υπήρξε από την πλευρά μου, που είχα την ευθύνη, ας πούμε, αυτής της διεργασίας και της διαβούλευσης, μία δημόσια τοποθέτηση όλο αυτό το διάστημα ως προς αυτό το ζήτημα. Διότι θα ήταν λάθος, πέραν της εύλογης και απόλυτα, ας πούμε, θεμητής έκφρασης προτάσεων από τις ηγεσίες των κομμάτων, να έμπαινα και εγώ σε μια τέτοια ονοματολογία ή αντιπαράθεση. Θα έθιγε πρόσωπα πράγματα, δεν θα μας διευκόλυνα. Κατεγράφησαν όμως με τον προσήκοντα σεβασμό αυτές οι προτάσεις και ήταν στοιχείο της συζήτησης και των διαβουλεύσεων που έγιναν. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
Σε αυτό το διάστημα υπήρξαν, και αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτή την πλευρά, διότι στην προηγούμενη διάσκεψη των Πρόεδρων είχε κατατεθεί και είχε οριμάσει μια πρόταση κατά το βαθμό ορίμανσή της, δηλαδή είχε 16 ψήφους, αλλά δεν είχε την συνένεση κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και από άλλα κόμματα. Γι' αυτό αναφέρομαι ιδιαίτερα στις απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε αυτό το διάστημα είχαν τεθεί και δημόσια ορισμένα επιπλέον ζητήματα πέραν αυτών τα οποία είχαν διευκρινιστεί στο πλαίσιο της ολομέλειας και με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Θα μείνω σε δύο εξ αυτών και θέλω να είμαι ευθύς, ειλικρινής, διότι είναι δημόσια συνεδρίαση και διότι νομίζω ότι έχουμε πάει πολύ καλά στο επίπεδο της ευθύνης και της διαβούλευσης για αυτά τα ζητήματα. Αφενός ζητήθηκε μία επιπλέον ισχυρή δέσμευση ως προς το θέμα του ότι ο αριθμός των αδειών δεν είναι κάτι το οποίο θα κλείσει σε τελευταία ανάλυση με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας ανεξαρτήτως των απόψεων που θα διαμορφωθούν στο ΕΣΟΡΟΥ, αλλά θα υπάρχει μια ευέλικτη και ανοιχτή αντίληψη και άποψη, δηλαδή και για πιθανολογούμενη αύξηση του αριθμού των αδειών. Καταρχήν λοιπόν μια πιο ισχυρή δέσμευση και πέραν και της δικιάς μου ιδιαίτερης άποψης που είχα εκφράσει αυτό το ζήτημα εδώ, να υπάρχει μια τέτοια ισχυρή δέσμευση, και από πλευράς και άλλων κομμάτων είχε επίσης τεθεί αυτό το ζήτημα. Και επίσης στη συζήτηση, πέραν της δημόσιας πρότασης για το πρόσωπο του Προέδρου ενός ευρύτερα αποδεκτού οπωσδήποτε ανώτατου δικαστικού, για τον οποίο είχε η αξιωματική αντιπολίτευση δημοσίως εκφράσει την προτίμησή της και την επιλογή της, ετέθη και ένα πιο ιδιαίτερο θέμα σε σχέση με την ιδιαίτερη πολιτική υπόσταση, με την έννοια της βουλευτικής αρμοδιότητας και θητείας, που είχε κάνει ένας εκ των προτινομένων, εκ των πρωταθέντων, εν πάση περιπτώσει στην προηγούμενη πρόταση, ιδιαίτερα δηλαδή για τον κύριο Βασίλη Μουλόπουλο, που κατά τα άλλα από όλες τις πλευρές υπάρχει μια εκπεφρασμένη, ας πούμε, άποψη για όλη την διαδρομή του και το κύρος του. Όλα τα παραπάνω, όπως και άλλα ζητήματα τα οποία ετέθησαν στην διαβούλευση που έγινε στο προηγούμενο διάστημα, ελήφθησαν υπόψη και έχει διαμορφωθεί μία πρόταση η οποία κατατίθεται σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, με την διάθεση τουλάχιστον εκ μέρους μου να είναι η τελευταία διάσκεψη που θα συγκληθεί και θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, να λήξουμε σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι κατά τη γνώμη μου να το κάνουμε, και ταυτόχρονα να υπάρξει ένα νέο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που θα πρικοδοτηθεί τεχνολογικά μεν και από κάθε άποψη υποστήριξης, για να μπορέσει τον πολύμορφο ρόλο του, που είναι πολύ πέραν αυτού που εμείς συζητάμε εδώ ως ύλη, δηλαδή για τις 4 άδειες της πανελλαδικής εμβέλειας, να εκπληρώσει, αλλά να πρικοδοτηθεί και με την απόφαση του πολιτικού συστήματος, μάλλον με το σύνολο των αποφάσεων του πολιτικού συστήματος και με την πολιτική βούληση, να υπάρχει ένα πλαίσιο, να μην χαθούν δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι σε συζητήσεις εξυπαρχής για τα ζητήματα που προανάφερα κιόλας, να υπάρχει δηλαδή ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να κινηθούν και πολύ γρήγορα να γίνει η διαγωνιστική διαδικασία και να υπάρξουν τα αποτελέσματα για τα οποία όλοι, είτε τώρα είτε αυτοκριτικά βλέποντας και το παρελθόν,
συμφωνούμε ότι θα πρέπει να μπούμε με ένα τέτοιο τρόπο στην ψηφιακή εποχή, έτσι όπως έχει ονομαστεί. Είχα πει και την άλλη φορά και όσες φορές χρειάστηκε να συζητήσουμε και για πρόσωπα, που είναι ένα λεπτό βεβαίως ζήτημα από κάθε άποψη, ότι κάθε πρόταση που γίνεται μπορεί να έχει και μία δεύτερη και μία τρίτη πρόταση που να κατατίθεται είτε από άτομο είτε από συλλογικότητα, που να έχει το ίδιο άξιους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες. Δεν είναι προτάσεις οι οποίες έχουν μία απόλυτη αντικειμενικότητα. Αυτό όμως το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και το τηρήσαμε και στις άλλες τέσσερις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές στην ίδρυσή τους, κατά κάποιο τρόπο στη συγκρότησή τους, είναι να υπάρχει μία αξιοκρατία και ένα σοβαρό βιογραφικό που να στηρίζει και να υποστηρίζει αυτές τις προτάσεις. Και αυτό είμαστε υποχρεωμένοι, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, που καθένας θα μπορούσε να είχε μία διαφορετική επιλογή στη λίστα, να το κάνουμε. Για το θέμα του αριθμού των αδειών, υπήρξε προδιόρου μία δημόσια δήλωση του αρμοδίου για την ψηφιακή πολιτική και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπουργού της κυβέρνησης, με βάση την οποία επισημαίνει ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες και ότι ο αριθμός των αδειών θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και ευρύτερων συνενέσεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και κυρίως της νέας ανεξάρτητης αρχής, και εκδηλώνει από πλευράς της κυβέρνησης την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα έχουμε λύση. Με αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση, στην οποία προσπάθησα στο σύνολο των θεμάτων που βρισκόταν σε εκκρεμότητα ή θεωρείται ότι βρίσκονται στην εκκρεμότητα, το ίδιο κάνει όταν συζητάμε μεταξύ μας στην προηγούμενη διάσκεψη, να πω και να ισχυριστώ ότι σήμερα είμαστε απολύτως όριμοι, έχουν απαντηθεί, έχουν διασαφηνιστεί σε έναν υψηλό βαθμό σειρά ζητημάτων τα οποία είχαν τεθεί και είμαστε όριμοι να περάσουμε στην διαδικασία της συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει μία πρόταση η οποία θα σας μοιραστεί. Βεβαίως. Υπάρχει μία πρόταση η οποία θα σας μοιραστεί. Εγώ απλώς θα ήθελα να αναφερθώ εισαγωγικά, δεν θα αναφερθώ σε όλα τα ονόματα, ότι για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου προτείνουμε τον κύριο Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρώην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, και για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου προτείνουμε τον κύριο Ροδόλφο Μωρόνη, που στην προηγούμενη φάση ήταν πρόταση ως Πρόεδρος. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το σύνολο της πρότασης, το οποίο ήδη μοιράζεται στα μέλη της διάσκεψης και το οποίο, αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση με την έννοια των τοποθετήσεων των μελών, θα προχωρήσουμε στην διαδικασία. Κύριε Δένδια, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.